Είναι ο κύριος Φόντας Καϊμάκης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζόμενων στο ΝΙΣΑΠ. Κύριε Καϊμάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Έχετε καταλάβει τι συνέβη? Δυστυχώς σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για όλους εμάς τους εργαζόμενους στη Στασή. Είχαμε την απώλεια ενός συναδέλφου και το βαρύ τραυματισμό ενός άλλου εργάτη, αλλοδαπού, ο οποίος αυτή τη στιγμή χαροβαλεύει. Είναι Ολλανδός ο άνθρωπος αυτός? Ναι. Εργαζόταν σε μια γερμανική εταιρεία η οποία είχε πάρει να εκτελέσει κάποιο έργο εργολαβικά μέσα στη Στασή. Πείτε μας πώς συνέβη, τι συνέβη. Γινόταν η λίανση της γραμμής. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο κατά κάποια διαστήματα βγαίνει έξω και λιένει την κύρια γραμμή. Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη λοκομοτίβα δεν είχε καθόλου πέδηση. Δηλαδή, δεν είχε φρένα, δηλαδή. Δηλαδή δεν φρενάριζε. Όπως λέμε ότι φρενάρει το αμάξι μας. Ό,τι χειρισμό και να έκαναν, η λοκομοτίβα δεν σταματούσε. Και εδώ είναι το μεγάλο το ερωτηματικό, ότι όλα τα μηχανήματα έχουν και σύστημα emergency. Ούτε αυτό δεν λειτουργήσε. Με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη λοκομοτίβα να ξεκινήσει μια τρελή πορεία από το Μαρούσι κατευθυνόμενη προς τον Πειραιά, και την ώρα που είχε φτάσει στο σταθμό Ειρήνης, είχε αναπτύξει περίπου ταχύτητα 50 χιλιόμετρα. Εκεί στο σταθμό μπόρεσαν και πήδησαν δύο εργάτες απάνω από τη λοκομοτίβα. Ο συνάδελφος ο οποίος μας άφησε, ο Πέτρος ο Γιάμαλης, ένας εξαιρετικός συνάδελφος και παλικάρι της δουλειάς, μαζί με τον οδηγό συνέχισαν την τρελή πορεία. Κάποια στιγμή είδαν ότι δεν μπορούσαν να σταματήσουν τη λοκομοτίβα και ο Πέτρος ο Γιάμαλης πήδησε μεταξύ Ειρήνης και Νέου Ηρακλείου. Καταλαβαίνετε, αναγκάστηκε να πηδήσει, μήπως και γλιτώσει. Γιατί όσο περνούσε η ώρα και το όχημα κατευθυνόταν προς τον Πειραιά, ανέπτυσε και μεγαλύτερη ταχύτητα. Τον οδήγησαν δηλαδή με κάποιες αμέλειές τους στο θάνατο. Πείτε μου κάτι κύριε Καϊμάκη. Αυτή η εργασία συντήρησης γίνεται λοιπόν από αυτό το μηχάνημα. Καταρχάς είναι εξωτερική εργολαβία, μας είπατε αυτό? Ακριβώς. Είναι ένα φαινόμενο που το τελευταίο διάστημα έχει γίνει έντονο και στη δική μας εταιρεία. Δηλαδή εργασίες οι οποίες εκτελούνταν από εξειδικευμένα συνεργεία είτε του παλιού ΙΣΑΠ είτε της ΤΑΣΥ δίνονται εργολαβικά έξω. Η συγκεκριμένη εταιρεία ήταν μια γερμανική εταιρεία η οποία είχε αναλάβει αυτή την εργολαβία έναντι ενός μεγάλου αντίτιμου γύρω στα 5,5 εκατομμύρια για 16 μήνες για να κάνει τη λίανση της γραμμής. Και οι δικοί μας δύο συνάδελφοι, ένας από το Μετρό και ένας από τον ΙΣΑΠ, συνόδευαν όπως ήθιστε αυτή τη λοκομοτίβα για να εκτελεί αυτές τις εργασίες που έκανε την ώρα που γινόταν η διακοπή της συγκοινωνίας. Με βάση τη συμφωνία και από όσο γνωρίζετε πια που έχει κάνει η διοίκηση με αυτές τις εξωτερικές εργολαβίες, προδιαγραφές ασφαλείας υπάρχουν? Εδώ ανοίγεται ένα μεγάλο κεφάλαιο κύριε Μπογιόπουλε. Η συγκεκριμένη εταιρεία και το συγκεκριμένο μηχάνημα, γιατί γι' αυτό μπορώ εγώ να σας μιλήσω αυτή τη στιγμή, η Στασή δεν είχε καμία αρμοδιότητα ούτε να το ελέξει, ούτε να ελέξει τι πιστοποιητικά έχει, και εδώ είναι μεγάλα ερωτήματα αυτά, ούτε αν γινόταν η συντήρηση και ποιοι έκαναν τη συντήρηση σε αυτό το μηχάνημα και υπέγραφαν τα πρωτόκολλα τα οποία προβλέπονται για το συγκεκριμένο μηχάνημα, και πάνω σε αυτό το μηχάνημα που έβγαινε πάνω στη γραμμή ζητούσε η εταιρεία να το συνοδεύουν και δύο εργαζόμενοι από την ίδια τη στασή. Ποιος έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει
λειτουργίες οι οποίες αφορούν το δίχτυο της στασή, ή ο εργολάβος από μόνος του ελέγχει τον εαυτό του. Ακριβώς εδώ είναι τα τραγελαφικά της υπόθεσης. Δηλαδή Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Βάζουμε ένα μηχάνημα πάνω στη γραμμή τη στασή να δουλέψει με εργαζόμενους τη στασή, και αυτό το μηχάνημα το ελέγχουν οι ίδιοι οι υπάλληλοι του εργολάβου και οι ίδιοι υπογράφουν τα πιστοποιητικά. Μας λέτε ότι αυτός ο σειρμός, αυτή η λοκομοτίβα, εδώ δεν δούλευαν τα φρένα. Επιπλέον δεν είχε και εφεδρικά φρένα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε, γιατί σε πρώτη φάση δεν θέλω να κινδυνολογήσουμε παραπάνω. Και αν έχει εφεδρικά φρένα, δεν λειτουργήσαν. Δεν δούλεψαν. Αυτό είναι κάτι που θα το δουν οι εμπειρογνώμονες και θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Με βάση την ενημέρωση που έχετε, το να πηδήξουν από πάνω οι άνθρωποι, πόσοι εργαζόμενοι ήταν? Ήταν δύο Έλληνες και το συνεργείο το ξένο? Ήταν συνολικά 5 εργαζόμενοι, 2 Έλληνες και 3 αλλοδαποί. Το να πηδήσουν με ήταν μια αναγκαστικό ταχύτη, αυτό θέλω να ρωτήσω. Ακριβώς, δεν είχαν άλλη επιλογή. Όταν η λοκομοτίβα κινείται με 50 χιλιόμετρα την ώρα και η ταχύτητα αυξάνεται, για καθώς η γραμμή εκεί είναι κατηφορική, δηλαδή για να σας πω, υπολογίζεται ότι εκεί που ήρθε και σταμάτησε πάνω στο σειρμό που είχαν τοποθετήσει οι εργαζόμενοι της στασή λίγο πριν την Αττική, εκεί πρέπει να έσκασε πάνω 80 με 100 χιλιόμετρα. Είχε μπει δηλαδή άλλο σειρμός μπροστά ως το αναγκαίο μέτρο για να σταματήσει. Για να σταματήσει. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να σταματήσει. Φυσικά δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος και δεν υπάρχει πάνω στα κύρια γραμμή και κάποιο σύστημα που λέμε που γίνεται εκτροχιασμός του τρένου ή της λοκομοτίβας. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι επέβαιναν επάνω στο σειρμό της λίανσης είχαν την επιλογή είτε να προσκρούσουν επάνω στο σειρμό ο οποίος είχε μπει ως ανάχωμα, είτε να πηδήξουν. Εάν κύριε Μπογιόπουλε βλέπατε με τα μάτια σας αυτό που αντικρίσαμε εμείς όταν φτάσαμε εκεί στο ατύχημα, εάν παρέμεναν μέσα στην καμπίνα της λοκομοτίβας, φαντάζομαι θα γίνει φυσαρμόνικα. Δεν βρίσκαμε τίποτα. Μία φυσαρμόνικα είχε γίνει μαζί με την καμπίνα του τρένου. Μία φυσαρμόνικα είχαν γίνει όλα. Και το πιο επικίνδυνο θα ήταν να μην είχαμε προλάβει να κάνουμε αυτό το ανάχωμα με το σειρμό και να έμπαινε η λοκομοτίβα μέσα στη σύραγγα. Δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί εκεί. Δεν ξέρω αν θα εκτροχιαζόταν μέσα στη σύραγγα με αυτή την ταχύτητα, γιατί σίγουρα θα μπορούσε να συνεχίσει, και τι αποτελέσματα θα είχε, καθώς θα ξύρωνε όλες τις κολόνες που βαστούν τη σύραγγα. Είναι ακριβές αυτό που άκουσα, ότι οι σειρμοί της στασή έχουν φέρουν σύστημα που φρενάρει αυτόματα μόλις παρουσιαστεί βλάβη. Βέβαια, όλα αυτά είναι ελεγχόμενα πάνω από το ΚΕΛ. Μπορούν ανά πάσα στιγμή να σταματήσουν το σειρμό. Το συγκεκριμένο όχημα δεν πληρεί αυτές τις προδιαγραφές, δεν έχει τέτοια συστήματα και γι' αυτό συνέβηκε και αυτό που συνέβηκε. Δηλαδή από το ΚΕΛ, από το κέντρο ελέγχου δηλαδή, το παρακολουθούσαν και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι οι δικοί μας να κάνουν τίποτα. Απλά το παρακολουθούσαν. Ποιος θα ελέγξει τώρα ποιες ήταν οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις που έχει αυτός ο εργολάβος? Ποιος ευθύνεται για αυτού του είδους και τον έλεγχο, αλλά και για το κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες, οι στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας? Εδώ κύριε Μπογιόπουλε, ως συνήθως θα ξεκινήσει ένα πικ-πονκ μεταξύ της διοίκησης και του εργολάβου. Ο ένας θα λέει καλώς τα έκανα, ο ένας θα τα ρίχνει στον άλλον. Το αποτέλεσμα είναι ένα, ότι χάσαμε ένα συνάδελφο, θρυνούμε όλοι οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στη στασή, μπορεί να θρυνήσουμε και δεύτερο εργαζόμενο από την αμέλεια, από την εγκληματική αμέλεια κάποιων ανθρώπων. Οι εργολαβίες μέσα στη στασή και εν γέννη όπου μπαίνουν εργολαβίες, αυτά τα δεινά φέρνουμε. Πείτε μου Γκαρίπ, είπατε προηγουμένως ότι η εργολαβία αυτή έχει κοστίσει για 16 μήνες 5 εκατομμύρια. Για 16 μήνες είναι 5.400 περίπου.
Πόσο κάνει αυτός ο σειρμός? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, δεν ξέρω. Δηλαδή η Στασί δεν έχει δικούς της σειρμούς λίανσης? Ναι, ναι. Ένας τέτοιος σειρμός με πρόχειρες εκτιμήσεις που είχαμε κάνει, είχαμε ψάξει και είχαμε δει, κοστίζει γύρω στο 1 με 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή, συγγνώμη, μπορεί η Στασί να έχει δικούς της σειρμούς λίανσης, αλλά έχει επιλέξει να κάνει εργολαβία για ένα σειρμό λίανση για 16 μήνες με λεφτά που θα μπορούσαν να αγοραστούν 4 τέτοιοι δικοί της? Επικαλούνται ότι αυτή η εργασία δεν είναι μια εργασία που γίνεται κάθε χρόνο. Για να σας πω, δηλαδή, αυτή η εργασία στη γραμμή 1 έχει να γίνει από το 2013. Είναι μια εργασία η οποία δεν γίνεται αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει δεν πρέπει επουδενή να μπαίνουν μη ασφαλή οχήματα και να τα συνοδεύουν εργαζόμενοι από τη Στασί. Σε καμία περίπτωση. Αύριο έχετε στάση εργασίας, κύριε Καϊμάκη? Εξήγηλαν στάση εργασίας. Όχι, εμείς αύριο έχουμε καλέσει σαν σωματείο όλα τα σωματεία της Στασί σε ένα συντονιστικό στις 10 η ώρα για να πάρουμε αποφάσεις για το τι μελεγενέστε. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι ανάστατοι, είναι εξαγριωμένοι με αυτό που έχει γίνει. Ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, γιατί τα μέτρα ασφαλείας, η υγιεινή και ασφαλεία και τα μέτρα ασφαλείας το τελευταίο διάστημα έχουν φτάσει σε ανεπίτευτα στάδια. Μία εταιρεία που θέλουν να την εμφανίζουν ως κόσμημα, αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στα όρια της. Άρα λοιπόν αύριο στις 10 η ώρα εμείς θα κάνουμε συντονιστικό όλα τα σωματεία και θα πάρουμε αποφάσεις τις οποίες θα σας τις κοινοποιήσουμε. Κύριε Καϊμάκη, ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.